Η φοιτητική σύλλογη βρίσκονται ακόμα μια φορά σε θέση μάχης δίπλα στα εργατικά σωματεία, δίπλα στους εργαζόμενους γονείς μας. Απέναντι στην ολόκληρη επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματα και στις ζωές μας, με το ένα νομοσχέδιο να διαδέχεται το άλλο, η κυβέρνηση προσπάθησε να αξιοποιήσει την πανδημία για να μας πει ανοργάνωτους. Δεν το πέτυχε όμως. Από την πρώτη στιγμή τους χαλάσαμε τα σχέδια. Προτάξαμε τον αγώνα με επίκεντρο τις ανάγκες και τα όνειρά μας. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε και τώρα. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από τη ζωή και τις σπουδές, γιατί ξέρουμε τις δυνατότητες εποχής, δυνατότητες που η πολιτική των κυβερνήσεων στο όνομα του κέρδους μιας χούρτας καπιταλιστών μας υστερεί, φορτώνοντας όλο και παραπάνω βάρη στις πλάτες του λαού και της νεολαίας. Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με τα εργατικά σωματεία, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να οργανώνουμε τον αγώνα μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας κάνει να ζήσουμε σαν σκλάβους τον 21ο αιώνα. Οι κατακτήσεις που το εργατικό κίνημα με τους αγώνες του απέσπασε την εποχή της λάσπης, την εποχή του αρότρου, δεν θα επιτρέψουμε την εποχή της οπτικής ίνας, την εποχή των big data να μας τα πάρουν πίσω. Θα φροντίσουμε και εμείς γι' αυτό. Είμαστε η μελλοντική φουρνιά εργαζόμενων άλλωστε. Η γενιά που θέλουν να την κάνουν να ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες σε μια εποχή που μπορεί να ζήσει μακράν καλύτερα. Όλο αυτό το διάστημα, μέσα από τη δράση μας, σπάσαμε την τρομοκρατία στην πράξη. Δεν αφήσαμε να νομιμοποιηθεί ο τρόμος και η υποταγή στη συνείδηση κάθε νέου που νιώθει οργή και αγανάκτηση απέναντι σε μια πολιτική που τσαρκίζει διαχρονικά τη ζωή και τις ανάγκες του. Καταγγέλνουμε στο πλαίσιο αυτό το απαράδεκτο έγγραφο που κυκλοφόρησε χθες, με το οποίο η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές, ζητά τα ονόματα των πρωτοπόρων συνδικαλιστών που όλο αυτό το διάστημα κίνησαν πραγματικά γη και ουρανό για να σημάνει αγωνιστικός ξεσηκωμός, για να οργανωθεί η διεκδίκηση των φοιτητών με επίκεντρο τη μόρφωση και την υγεία τους. Τους ξεκαθαρίζουμε και σήμερα. Η προσπάθεια ομής παρέμβασης στη λειτουργία των συλλόγων, στα όργανά τους, στα διοικητικά συμβούλια δεν θα περάσει. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χτυπήσουν την οργάνωση των φοιτητών, τους συλλόγους τους, προσπαθούν να επιβάλλουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες διαλύοντας κάθε συλλογική διαδικασία, καταργώντας την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την οργάνωση των φοιτητών. Φαίνεται ξεκάθαρα τι τους ενοχλεί. Η οργάνωση, η πρωτοπόρα δράση συνδικαλιστών, τα επιθετικά αιτήματα του φοιτητικού κινήματος είναι που όλο αυτό το διάστημα τους χάλασαν τη σούπα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο εργατικό κίνημα. Τα ονόματα, τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία των εκλεγμένων συνδικαλιστών, των φοιτητικών συλλόγων, τα γνωρίζουν οι χιλιάδες φοιτητές. Όλο αυτό το διάστημα δώσαμε από κοινού ένα μεγάλο αγώνα, διεκδικήσαμε την επιστροφή μας στα πανεπιστήμια με όλα τα μέτρα προστασίας, κάναμε κουρελόκατο το νομοσχέδιο έκτρωμα της κεραμέως του Χρυσογοήδη, διαλύσαμε όλα τα σχέδια της κυβέρνησης. Στέλνουμε και σήμερα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Η νέα γενιά δεν παζαρεύεται τα όνειρα, δεν κάνει βήμα πίσω από τις ανάγκες της. Δυναμώνουμε την οργάνωση και τον αγώνα μας. Θα κάνουμε πράξη τον χειρότερο φόβο τους. Βγαίνουμε στον επίκεντρο των εξελίξεων. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Έχουμε δίκαιο. Θα νικήσουμε.